Αφανής γιατρός είναι, όπως σημειώνει η κυρία Μαυροπούλου, ο παθολογοανατόμος, εκείνος δηλαδή ο επιστήμονας που διαπιστώνει μέσα από την ιστολογική εξέταση την κατάσταση και τα προβλήματα του ασθενούς, προκειμένου να διευκολύνει τον ιατρό που θα αναλάβει την περίπτωσή του. Ο παθολογοανατόμος είναι ο αφανής γιατρός που συμμετέχει στη διάγνωση του σε ποσοστό 70% περίπου των ασθενών. Αυτό γιατί είμαστε οι γιατροί που θα εξετάσουμε το βιοπτικό υλικό για να μπορέσει ο κλινικός γιατρός να έχει την διάγνωση και να προχωρήσει σε θεραπεία. Βέβαια, έχουμε συνδυαστεί κακώς μόνο με τους καρκίνους. Mm. Δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαγνώσεων που καλούμαστε να κάνουμε έχουν σχέση με καλοήθεις παθήσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε αν κάποιος έχει ένα, μπορούμε να πούμε αν έχει μια αυτοάνωση νόσου, αν έχει μια φλεγμονή, αν έχει ένα καλόηθες νεόπλασμα, και από εκεί και πέρα ο κλινικός γιατρός να το αντιμετωπίσει αναλόγως. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να γίνει και χωρίς να υπάρχει το τμήμα, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία με εξωτερικό εργαστήριο, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό πράγματι γινόταν, γιατί πριν έρθω στο νοσοκομείο είχα ιδιωτικό ιατρείο και συνεργαζόμασταν αναγκαστικά τότε το νοσοκομείο μαζί μου, γιατί δεν υπήρχε το αντίστοιχο τμήμα εδώ. Αλλά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα τμήμα μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο είναι πολλά. Βασικότερο είναι η δυνατότητα της ταχείας βιοψίας. Δηλαδή, ενώ ο ασθενής είναι στο χειρουργείο, μπορεί να σταλεί τμήμα του ιστού που μας ενδιαφέρει και να γίνει η διάγνωση, έτσι ώστε ο χειρουργός να μπορέσει να προχωρήσει στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση, στο κατάλληλο, στο ενδεικνυόμενο χειρουργείο. Μάλιστα, η κυρία Μαυροπούλου μας ξενάγησε στο χώρο του εργαστηρίου, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του. Είμαστε στον πρώτο χώρο, στον χώρο παραλαβής των ιστολογικών υλικών, των βιοπτικών υλικών. Οι βιοψίες μπορεί να είναι μικρές, διαμέτρου 2 χιλιοστών, αλλά μπορεί να είναι ολόκληρα τμήματα οργάνου και ολόκληρα όργανα. Ένα τμήμα παχαίως εντέρου μπορεί να έρθει για να εξεταστεί εδώ. Από εκεί και πέρα καταγράφονται και στην πρώτη φάση επεξεργάζονται μακροσκοπικά. Δηλαδή, με το γυμνό μάτι, ο γιατρός, ο παθολογοανατόμος, πρέπει να το εξετάσει και να διαλέξει τα σημεία εκείνα που θεωρεί ύποπτα μη φυσιολογικά για να εξεταστούν. Στη συνέχεια, αυτά εγκλείονται μέσα σε ειδικές κασετούλες που θα περάσουν μέσα από ένα μηχάνικα με διάφορα χημικά και θα μείνουν όλο το βράδυ. Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε και το μηχάνημα ταχείας βιοψίας. Εδώ που γίνεται η βιοψία, ενώ ο ασθενής βρίσκεται στο χειρουργείο, για να αποφασίσουμε τι χειρουργείο θα ακολουθήσει, πώς θα συνεχίσει η χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα δώσουμε άμεσα στον χειρούργο ιατρό. Μετά από το μηχάνημα της ιστοκινέτας, το βιοπτικό υλικό εγκλείεται σε κύβους παραφήνης. Οι κύβοι παραφήνης έχουν αυτή τη μορφή. Είναι εδώ μέσα ο ιστός εγκλεισμένος, με κατάλληλη επεξεργασία δεν έχει αλλοιωθεί και στη συνέχεια οι τεχνολόγοι παρασκευαστές κόβουν πολύ λεπτές δομές, τις οποίες μπορείτε να δείτε έτσι σε φλούδες παραφήνης, και τοποθετούνται πάνω σε πλακίδια. Από εκεί και πέρα χρώνεται καταλλήλως, ώστε να μπορέσω στη συνέχεια στο μικροσκόπιο να εξετάσω κύτταρα, ιστούς και τη σχέση μεταξύ τους, τις διαφορές από το φυσιολογικό και τον αριθμό πυρηνοκινησιών που θα καθορίσουν και την πρόγνωσή τους στο μικροσκόπιο. Μετά το τέλος της επεξεργασίας από εσάς, τι γίνεται με τους ιστούς, πού καταλήγουν, τι γίνεται? Οι ιστοί κρατούνται περίπου ένα μήνα και στη συνέχεια κρατάμε για 20 χρόνια στο νοσοκομείο και σε όποιο εργαστήριο διαθέτει ένας παθολογοανατόμος τους κύβους παραφήνης και τα πλακίδια στα οποία βασίστηκε η διάγνωση. Αυτό γιατί το κάνουμε? Πρώτα απ' όλα είναι η ιδιοκτησία του ασθενούς όλο αυτό το υλικό, και δεύτερον η επιστήμη προοδεύει και έχουμε δυνατότητα με νέες θεραπείες που θα προκύψουν να δώσουμε το ανάλογο φάρμακο. Έτσι ο ασθενής θα ξέρει ότι έχει εδώ μια πολύ καλή παρακαταθήκη από το βιοπτικό του υλικό και στην περίπτωση που θα το χρειαστεί θα είναι στη διάθεσή του.
Βέβαια, οι εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης δεν σταματούν και αυτό ισχύει και στον τομέα της παθολογοανατομίας. Είμαστε ευτυχείς γιατί η ειδικότητά μας είναι από τις ειδικότητες που έχουν τη χαρά να έχουν κάνει μεγάλα βήματα πρόοδου. Και αυτό γιατί πια μιλάμε για στοχευμένη θεραπεία. Έχουμε τη δυνατότητα, πέρα από το να βάλουμε τη διάγνωση, να μιλήσουμε για την πρόγνωση, για το πώς θα είναι η πορεία του ασθενούς, αλλά και πέρα από αυτό να μιλήσουμε για το πώς θα απαντήσει ο ασθενής σε συγκεκριμένη θεραπεία. Είναι οι δείκτες και οι βιοδείκτες πια που μπήκαν στην καθημέρα πράξη. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί και στο νοσοκομείο Ξάνθης έχουμε τη δυνατότητα με την άνοσο ιστοχημία να αγνιχνεύουμε πάνω στους ιστούς αντισώματα και να δίνουμε στον κλινικό γιατρό την πληροφορία τη σχετική για τη θεραπεία που θα ακολουθήσει, αν θα αποδώσει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της. Κλείνοντας, η κυρία Μαυροπούλου καταρρύπτει και έναν ευρέως διαδεδομένο μύθο, καθώς, όπως σημειώνει, κάθε ιστός θα πρέπει να στέλνεται στα εργαστήρια. Κάθε ιστός, κάθε κομματάκι ιστού που βγαίνει από το σώμα μας πρέπει να αποστέλλεται για παθολογοανατομική εξέταση. Δεν ισχύει αυτό που παλιά λέγανε «δεν πειράζω γιατί θα γίνει κακό». Αυτό δεν έχει καμία επιστημονική βάση και πρέπει όταν κάτι στο σώμα μας δούμε ότι αλλάζει, ότι μας ενοχλεί, να απευθυνθούμε στον ειδικό γιατρό και να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του. Και ένα άλλο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν γίνεται καμία θεραπεία αν δεν υπάρχει διάγνωση. Και η διάγνωση τουλάχιστον στους όγκους γίνεται μόνο με την παθολογοανατομική εξέταση, η οποία τώρα πια έχει κριτήρια, έχει κανόνες, γίνεται αντικειμενική και με τις νέες μεθόδους, τη μοριακή βιολογία και τη βιοτεχνολογία, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την μοριακή ταυτότητα κάθε όγκου και να κάνουμε εξατομικευμένη θεραπεία. Ένα σημαντικό λοιπόν τμήμα του νοσοκομείου Ξάνθης που αποβαίνει σωτήριο για τη ζωή του ασθενούς.